9 παρα 25. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη τη συντροφιά. Αν μας παρακολουθείτε από νωρίς το πρωί, θα έχετε δει ότι σε πολλές περιοχές και εδώ στην Αττική, Πάρνηθα, Πεντέλη, έχει χιονίσει, το έχει στρώσει δηλαδή, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα αποφασίσει να κάνει άνοιξη ο Μάρτιος. Σας είχαμε προαναγγείλει ότι θα είναι στη συντροφιά μας ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας. Πάμε να τον καλημερίσουμε και να τον βάλουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε σε μια κρίσιμη συγκυρία για μια ακόμη φορά. Είχαμε τη δεκαετή κρίση των μνημονίων, είχαμε τη διετή κρίση της πανδημίας και τώρα μπήκαμε σε μια κρίση πολέμου που μας προκαλεί μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Πριν πάμε να επιμερίσουμε τα ζητήματα και να αναλύσουμε και τα μέτρα που εξαγγείλατε προχθές και να δούμε πώς θα τα λάβει ο καθένας, θα ήθελα να μας πείτε αν η ελληνική οικονομία αντέχει και αν θα αντέξει αν αυτός ο πόλεμος συνεχιστεί. Η ελληνική οικονομία έχει αποδείξει τα τελευταία 2,5 χρόνια ότι αντέχει και υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε συνθήκες δηλαδή αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Σας θυμίζω ότι πολύ εύλογα από την δική σας πλευρά τίθονταν το ίδιο ερώτημα πριν από 2,5 χρόνια με την υγειονομική κρίση. Και αντέξαμε. Κοινωνία και πολιτεία αντέξαμε, συνεργαστήκαμε, λάβαμε έγκαιρα, γενναία, αποτελεσματικά μέτρα. Με αποτέλεσμα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την υγειονομική κρίση, όχι μόνο να μην έχουμε λουκέτα, που υπήρχε πράγματι φόβος, όπως είχε διατυπωθεί από πολλούς, αλλά να έχουμε και βελτίωση διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη και μείωση της ανεργίας και αύξηση των καταθέσεων. Σήμερα όμως πράγματι έχουμε μία νέα εξωγενή κρίση, μία κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε δώσει αρκετούς πόρους, εκ προημίου σας λέω, διπλάσιους αυτή τη στιγμή από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας είναι περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Άρα έχουμε κάνει με διορατικότητα μια πολύ καλή διαχείριση του ταμείου, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε σε οποιασδήποτε αναταράξεις στις διεθνείς αγορές. Γιατί ουσιαστικά με τι συνδυάζονται τα ταμιακά διαθέσιμα? Όχι μόνο με το τι πόρους έχεις για να βοηθήσεις την κοινωνία, γιατί εκεί υπάρχει δημοσιονομική διάσταση, ο κ. Πλάτζος αντιλαμβάνεται τι εννοώ, αλλά έχει να κάνει και με την αναγκαιότητα να βγεις στις αγορές να δανειστείς, όταν το κόστος δανεισμού πανευρωπαϊκά είναι αυξημένο. Μάλιστα. Αυτό βλέπουν προφανώς και ξένοι και αξιολόγησης. Ήταν μια θετική, η μόνη ίσως θετική είδηση ότι επαναβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης DBRS, αλλά απ' την άλλη ευημερούν οι αριθμοί ή οι άνθρωποι. Εδώ είναι το θέμα. Το γνωστό ερώτημα και το γνωστό πρόβλημα. Και στην Ελλάδα πολύ έντονα. Και Πλάτζο, θέλω να σας πω ότι τις τελευταίες 20 μέρες οι ειδήσεις που βγαίνουν στην Ευρώπη στο οικονομικό πεδίο ή οι συζητήσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Eurogroup και Ecofin, είναι θετικές μόνο για την Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι πριν από 20 μέρες αποφασίστηκε στο Eurogroup η Ελλάδα να προπληρώσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με πολύ θετικές αναφορές σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδος την 13η αξιολόγηση και είχαμε την αναβάθμιση την Παρασκευή. Αυτά όλα έχουν τελικά ένα θετικό αποτύπωμα στον πολίτη. Παράδειγμα, όταν πληρώνεις το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πράγματι χρειαστήκαμε από το Ταμείο της χώρας 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όμως δεν έχει δημοσιονομική επίπτωση, αρνητική, τουναντίον. Επειδή γλιτώσαμε 230 εκατομμύρια τόκους, αυτοί οι τόκοι πήγαν για να βοηθήσουμε τον πολίτη. Άνοιξε χώρο δηλαδή για παροχές που επιλαμβάνουμε. Παρότι τα λεφτά υπήρχαν στο ταμείο, δεν μπορούσαμε να τα δώσουμε δημοσιονομικά, δηλαδή υπήρχε κόφτης. Άνοιξε ο χώρος και δόθηκαν, λέτε. Άνοιξε ο χώρος συνεπώς και με τους τόκους που γλιτώσαμε, αφού προπληρώσαμε με χαμηλότερο κόστος, αυτά τα 230 εκατομμύρια πήγαν στον πολίτη. Εκεί. Μάλιστα. Όταν μειώνεται το κόστος δανεισμού της χώρας, μειώνεται το κόστος δανεισμού και των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Άρα υπάρχει βοήθεια στις επιχειρήσεις να βγουν στις αγορές να δανειστούν. Μάλιστα. Όταν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, μάλλον θα επανέλθουμε σε αυτό το ερώτημα, ο οποίος εξαντλήθηκε επί του παρόντος την Τετάρτη, Πέμπτη με τις ανακοινώσεις. Το επί του παρόντος εγώ το κρατάω, γιατί είναι κουβέντα που πρέπει να δούμε. Θα επανέλθουμε. Αλλά πείτε αυτό που θέλετε. Ναι, παρακαλώ. Μπορώ να σας πω κατευθείαν σε τίτλο, γιατί νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Προέκυψε ένας χώρος εξαιτίας της καλύτερης επίδοσης του 2021, τόσο στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, όσο και στην ανάκαμψη της οικονομίας, ουσιαστικά καλύψαμε το σύνολο των απολειών του 2021, της τάξεως και λίγο παραπάνω του 1 δισεκατομμύριου ευρώ. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ εξαντλήθηκε
και εξαντλείται για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία. Μάλιστα. Εξαντλήθηκε και εξαντλείται στην μείωση του ένφια κατά μόνιμο τρόπο ύψους 360 εκατομμύριων ευρώ σε ό,τι αφορά τις βεβαιώσεις, στους αγρότες με τη μείωση των λιπασμάτων του ΦΠΑ στο 6% και με την επιστροφή φόρου στους αγρότες. Νομοθετούμε αυτά την Τετάρτη στην Ολομέλεια. Δεν ακούσατε αλλά και στα μέτρα τα οποία. Και γι' αυτό, επειδή τα λέτε και θα τα πείτε, υπάρχει όμως από καθένα τη σκοπιά του και λέει: οι αγρότες δεν μας φτάνουν αυτά. Χθες ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Στο νοικοκυριό. Δεν φτάνουν αυτά. Θέλω να σας πω ότι με παρησία θα μοιραστώ μαζί σας ότι προχθές είδα και τα ταξί. Λίγες ώρες αφού ανακοινώσαμε, ειδικά για τα ταξί, έξτρα βοήθημα 200 ευρώ, τα ταξί ήρθανε στο γραφείο μου ή τμήμα αυτών. Και είπαν ότι δεν μας φτάνουν, θέλουμε και άλλα. Θυμάστε εσείς ποτέ τα τελευταία 2,5 χρόνια να πει οποιοδήποτε μέτρο η κυβέρνηση και να βγει κάποιος και να πει «μας φτάνουν»? Κύριε Υπουργέ, όμως αντιδρούν και οι ιδιοκτήτες φορτηγών. Και υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Σε σημείο που να λένε ότι την ερχόμενη εβδομάδα σκέφτονται να τραβήξουν χειρόφρενο και να μην συνεχίσουν τις μεταφορές. Δεν τους συμφέρει πια. Πρώτα απ' όλα, για να ολοκληρώσω την προηγούμενη σκέψη μου σε μισή πρόταση, να σας πω ότι αυτά τα μέτρα τα οποία είπε ο κ. Πλάτζος ότι τα ξέρουν οι πολίτες, τον ένφια για παράδειγμα, τους αγρότες, αυτά τα μέτρα δεν τα έχει βιώσει ακόμα ο πολίτης στο πορτοφόλι του. Τα έχουμε ανακοινώσει, αλλά ο πολίτης θα τα βιώσει με θετικό τρόπο, με θετικό τρόπο από τον επόμενο μήνα. Μάλιστα. Όταν δηλαδή θα πληρώσει φέτος λιγότερο ένφια συνολικά κατά 350 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει, κυρία Μαυραγάνη, πολύ απλά ότι στο πορτοφόλι του θα περισσέψουν 350 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει κάτι άλλο. Είναι κατανοητό. Όχι ότι φτάνουν λέτε, αυτά. Υπουργέ, όχι ότι φτάνουν τι λέτε, για να καλύψουν τις ανάγκες. Θα σας πω κάτι που το νιώθετε κι εσείς. Όταν πάτε να βάλετε βενζίνη και θέλετε για το γέμισμα των 50 λίτρων ένα ποσό εξωφρενικό πια. Όταν θέλετε για να γεμίσετε το πετρέλαιο θέρμανσης. Όταν έρθει για ο λογαριασμός του ρεύματος που τον 1600, και θα πείτε τι είναι αυτός. Ή στο σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνουμε ότι ειδικά αυτοί που είναι με πολύ χαμηλά εισοδήματα αυτή τη στιγμή ασφικτιούν, διαλύονται. Το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι? Έρχομαι συνεπώς και σας απαντάω ότι κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να καλύψουμε μέρος του αυξημένου κόστους τελευταίου χρονικού διαστήματος. Ουδέποτε είπαμε ότι θα καλύψουμε όλες τις απώλειες, όλο το κόστος. Αφού γκραζόμαστε τις αγωνίες, ακούμε την κοινωνία, ενισχύουμε με μέτρα, υποθέτω θα τα συζητήσουμε. Να τα δούμε λίγο τα μέτρα, να πάμε λίγο κατευθείαν στα μέτρα. Απλά, αν μου επιτρέπετε, είναι γεγονός ότι κανένα κράτος μέλος, καμία χώρα, κανένα κράτος μέλος, δεν μπορεί μόνο του να καλύψει το σύνολο των απολειών. Σας είπα ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, να σας το πω τώρα και με στοιχείο, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος των μέτρων αυτή τη στιγμή που έχουν ληφθεί είναι 0,4% του ΑΕΠ. Μάλιστα. Έχουμε πάρει στη χώρα περισσότερα μέτρα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Να προλάβουμε να έχουμε τη δυνατότητα. Καταρχάς, να σας πω ότι έρχονται διαρκώς μηνύματα από την ώρα που εξαγγείλαμε την παρουσία σας στην εκπομπή και έχω μαζέψει αρκετά και καλό θα ήταν όσο μπορούμε να τα απαντήσουμε. Το πρώτο ερώτημα που ρωτάνε είναι σε σχέση με την πλατφόρμα για τα καύσιμα. Πότε θα ανοίξει? Θα ανοίξει αρχές Απριλίου. Και επίσης η μείωση στην τιμή του ντίζελ κίνησης, από πότε θα φανεί? Το 15 λεπτό είναι 15. Μόνιμο. Ναι. Θα υπάρχει νομοθέτηση αυτών των μέτρων, επιδιώκουμε μέσα στην εβδομάδα, έτσι ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα το επόμενο χρονικό διάστημα. Αν μπορώ να σας δώσω δύο πρόσθετα στοιχεία που δεν ανακοινώσαμε, αλλά ίσως είναι χρήσιμα στο διάλογο μας, στην φορολογική αρχή έχουν δηλωθεί 4,8 εκατομμύρια αυτοκίνητα που ανήκουν σε 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Ξέρετε ότι κάποιοι ιδιοκτήτες έχουν περισσότερο από ένα αυτοκίνητο. Ναι. Με το οικογενειακό εισόδημα το οποίο θέσαμε, ουσιαστικά καλύπτουμε 3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Δηλαδή καλύπτουμε το 86%. Ποια είναι η επιδότηση? Και 4, ναι. Άρα λοιπόν 3 εκατομμύρια και πόσο? 3,2 εκατομμύρια. Το 86% το καλύπτουμε. Τώρα, καλύπτουμε με 22 λεπτά το λίτρο. Σας θυμίζω ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος ή πολλές χώρες είναι λιγότερο, είναι στο 15. Θα μου πείτε για τα 60 λίτρα εσείς. Ναι. Πράγματι για τα 60 λίτρα. Η κατανάλωση βενζίνης είναι περίπου, σύμφωνα με την Ελστάτ, 190 εκατομμύρια λίτρα μηνιαίως. Με βάση το προηγούμενο σκεπτικό μου, που έχουμε 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, αυτό αντιστοιχεί σε μία μέση κατανάλωση 54 λίτρα ένα ιδιοκτήτη. Γι' αυτό και με βάση τα δημοσιονομικά στοιχεία και τα περιθώρια που έχουμε, λάβουμε αυτές τις αποφάσεις. Μάλιστα. Για τα φυσικά πρόσωπα
που ενισχύονται για τις νησιωτικές περιοχές. Να πούμε πώς θα τα πάρουν λίγο. Ευρώ πάμε να τα δούμε στοχευμένα. Καταρχάς, ό,τι αφορά του κινητού την εφαρμογή, πάει δηλαδή κάποιος στο βενζινάδικο, ότι δείχνει και βάζει τα 13 ευρώ όλα μαζί, συγγνώμη, τα 13 ευρώ κάθε μήνα ή όλο το ποσό του τριμήνου σε ένα μήνα. Και επίσης, τι γίνεται με την τράπεζα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Θέλουμε να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα αυτή στα smartphone. Δηλαδή, αυτοί που έχουν smartphone θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και ένα κίνητρο προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι ώστε να αξιοποιηθούν. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, θα σκανάρετε δηλαδή κάτι και θα φερείτε το ποσό. Πώς θα είναι αυτό? Θα δείτε τη διαδικασία τις επόμενες ημέρες. Mm-hmm. Αλλά ουσιαστικά πάμε να βοηθήσουμε με πολύ άμεσο τρόπο τον πολίτη και εύκολο, εύχριστο. Είναι ένα στοιχείο το οποίο μας προβλημάτισε η υλοποίηση αυτού του μέτρου. Και παράλληλα, σε αυτούς που δεν έχουν smartphone, δίνουμε τη δυνατότητα πίστωσης του IBAN το οποίο έχουν. Αυτά που θα μπουν στην τράπεζα, επειδή από χθες ακούγονται διάφορα, θα χρησιμοποιηθούν μόνο για καύσιμα ή θα μπορεί να τα πάρει κάποιος και να πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ? Θεωρητικά θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει και αλλού, αλλά εμάς ο στόχος είναι να κινητοδοτήσουμε την όλη διαδικασία για να χρησιμοποιηθούν για τα καύσιμα. Άρα θα το δεσμεύσετε κάπως ότι θα είναι γι' αυτό. Πέραν της πρωτοβουλίας επιδότησης της πηγής για να βοηθήσουμε την κίνηση, το καύσιμο κίνηση στο ντίζελ, μειώνοντας την τιμή του κατά 15 λεπτά. Τώρα, πάλι χρηστικά. Μειώναμε εκεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα ήταν μικρότερη η βοήθεια στον πολίτη. Mm-hmm. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί καταρχήν το έχετε υπολογίσει εσείς ότι θα ήταν μικρότερη η ωφέλεια για τον πολίτη? Στο ντίζελ θα ήταν 8. Mm-hmm. Απ' την άλλη, όταν κατευθύνεται πάλι στην επιστροφή του, στην κατανάλωση καυσίμου, προφανώς υπολογίζεται ότι θα τα ξαναπάρει το κράτος, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της τιμής είναι φόρος. Είμαστε τρίτοι σε φορολογία καυσίμων στην Ευρώπη, κύριε Υπουργέ. Δεν θα πρέπει αυτό το πράγμα να το ξαναδούμε? Γίναμε τρίτοι το 2017, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για να είμαστε και σήμερα. Δεν επικαλέστηκα ποτέ αυτό ως δικαιολογία. Το επικαλούμε μόνο ως αντιπαράθεση πολιτική, αν θέλετε, απέναντι σε αυτούς που υποστηρίζουν να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν ήδη τον αύξησαν. Επί της ουσίας όμως, θέλω να σας πω ότι είναι ένα στοιχείο που προβληματίζει όλη την Ευρώπη. Ποιον τρόπο επιλέγεις για να βοηθήσεις τα καύσιμα? Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή επιδότηση των ευάλωτων οικοκυριών? Κάποιες χώρες έχουν ακολουθήσει την πρώτη μεθοδολογία, κάποιες χώρες έχουν ακολουθήσει τη δεύτερη μεθοδολογία. Εμείς, η Γαλλία και κάποιες άλλες χώρες επιδοτούμε ποιους? Αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Θεωρούμε, αν μου επιτρέπετε, για να μην το λέω, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ο βέλτιστος τρόπος να βοηθήσεις, όχι οριζόντια όλα τα οικονομικά στρώματα, αλλά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και μάλιστα περισσότερο. Και το ίδιο επικαλούνται ακόμα και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ξέρετε, κύριε Πλάτζο, οι οποίοι λένε ότι τα μέτρα θα πρέπει να ήταν στοχευμένα, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ τώρα δεν θα μπορούσε, επειδή είναι πολύ πιεστική αυτή η περίοδος, εκτός αν εκτιμάτε ότι θα κρατήσει πάρα πολύ, άρα έχετε άλλες ανησυχίες, δεν θα μπορούσε να γίνει ένας συνδυασμός και μιας μείωσης των φόρων για ένα διάστημα, εγώ δεν λέω για πάντα, και αυτών των επιδοτήσεων, ώστε να δοθεί μια ανάσα? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα στα οικονομικά μας? Σας είπα ότι αυτή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή εξαντλήθηκε. Μάλιστα. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο αυτό το μέτρο που πήραμε. Προσπερνάμε, κυρία Μαυραγάνη, επειδή το συζητήσαμε πριν από 1,5 μήνα, τη μείωση του ΕΝΦΑ την Τετάρτη. Ναι, όχι, δεν την προσπερνάμε. Εάν μου πείτε ότι κακώς μειώνουμε τον ΕΝΦΑ, να αυξήσουμε τον ΕΝΦΑ 360 εκατομμύρια και αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε για να μειώσουμε έναν άλλο φόρο, είναι ένα σκεπτικό. Είναι σαφές αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ, και νομίζω το καταλαβαίνουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα. Είναι σαφές. Και μάλιστα με μόνιμο τρόπο. Η μόνιμη ελάφρυνση είναι πάρα πολύ σημαντική και καλύτερη. Όμως έκτακτες συνθήκες μας αναγκάζουν να λέμε τι άλλο ενδεχομένως έκτακτο μπορούμε. Εφόδια δηλαδή, αν τα πράγματα πάνε και ακόμα χειρότερα. Και πάει στα 3. Υπάρχουν άλλες εφεδρίες βοήθειας. Δηλαδή, εσείς κάνετε την επιδότηση για τη μείωση της τιμής. Στην άλλη ομάδα η τιμή θα ανέβει όμως στη βενζίνη. Σας λέω, αν πέσει όμως, παραμένει αυτή η επιδότηση. Δεν θα μειωθεί. Mm-hmm. Μακάρι να πέσει. Ουσιαστικά και στο δυσμενές σενάριο είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε για όσο χρειαστεί. Σας και λέω. Το ντίζελ θα παραμείνει ίσως μετά τον Απρίλιο, για ένα μήνα είναι η μείωση. Κύριε Πλάτσο, μου ανοίγεται μία συζήτηση την οποία θα ήθελα να προσθέσω μία σκέψη. Είπε και η Αμαδαγάνη πολύ σωστά, εύστοχα, ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Όταν υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, ξεκινάω από το σκεπτικό
ότι δεν ξέρουμε το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίο ουσιαστικά αξιοποιείται για να επιδοτήσει το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο, μέχρι που φτάνει όλη τη χρονιά. Άρα μπορεί να χρειαστεί ο κρατικός προϋπολογισμός να συμβάλλει για να επιδοτήσει με τα υφιστάμενα ποσοστά νοικοκυριά και επιχειρήσεις μετά το Σεπτέμβριο. Δεύτερη παρατήρηση. Και με βαγάνει είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα σας πω. Παρακαλώ. Το καλοκαίρι, με βάση τον προϋπολογισμό, κανονικά ολοκληρώνονταν η διαδικασία της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση και στις μεταφορές. Mm-hmm. Στα ταξί, στα ακτοπλοϊκά, στα κτέλ. Βούλησή μας, πρόθεσή μας και διάθεσή μας είναι να το επεκτείνουμε αυτό μέχρι το τέλος του έτους. Μάλιστα. Αυτά είναι 250 εκατομμύρια ευρώ. Να μην αυξηθεί δηλαδή. Και επειδή τα έχουμε συζητήσει, κύριε Πλάζο, και με βαγάνει και άλλες φορές, βούληση και πρόθεση της κυβέρνησης, όπως έχει διατυπωθεί δημόσια από τον Πρωθυπουργό, είναι από το 2023 να υπάρχει μόνιμη κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για όλους τους πολίτες, όχι μόνο για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ταξιούχους, και μόνιμη μείωση ανασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες πάλι για όλους τους πολίτες. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε. Όταν συνεπώς έχουμε και αυτές τις προτεραιότητες μπροστά μας πάλι για τον πολίτη, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, με σύνεση και διορατικότητα για να πετύχουμε το βέλτιστο που είναι εφικτό. Γι' αυτό και ξεκίνησα την κουβέντα, κύριε Υπουργέ, λέγοντας ότι από αυτό το τρίτο σοκ που προέκυψε με τον πόλεμο, αν αντέχουμε, και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ένα κομμάτι των ενισχύσεων που δίνεται στον κόσμο που έχει ανάγκη είναι και από δανεικά τα οποία προστίθενται στο χρέος, έτσι δεν είναι. Μεγαλώνουν το χρέος μας. Να το πω διαφορετικά, μισό σκεπτικό πίσω. Αυτά που δίνουμε μπαίνουν στο έλλειμμα της χώρας. Mm-hmm. Άρα διευρύνεται η απόσταση μεταξύ δαπανών και εσόδων. Παραμένουμε να είμαστε ελλειμματικοί εδώ και 2 χρόνια για να βοηθήσουμε την κοινωνία. Άρα θα πρέπει να δανειστούμε, από αγορές αυτή τη στιγμή, οι οποίες έχουν αυξήσει το κόστος δανεισμού για όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα για την Ελλάδα, που δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα ακόμα, παρά τις αναβαθμίσεις μέσα στην κρίση. Το τρέχω λίγο. Λέει, την οικονομική υπευθυνότητα, μην τα πληρώσουμε ακριβά. Τρέχω λίγο. Αλλά νομίζω διατυπώθηκαν όλα αυτά, τα έχουμε καταλάβει όλοι. Πάμε λίγο στα χρηστικά όσο μπορούμε, γιατί λέτε όλο αυτό το μεγάλο και το αντιλαμβανόμαστε, αλλά ο καθένας μέσα στο πορτοφόλι του και μέσα στο σπίτι του ζει μια πραγματικότητα που τον δυσκολεύει. Και εσείς λέτε στοχευμένα, να δούμε αν είναι στοχευμένα και αν πρέπει. Εδώ τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Βάλατε τα εισοδηματικά κριτήρια των 30.000 ευρώ. Λένε πολλοί, το παίρνει ένας εργένης με 30.000 ατομικό. Το χάνουμε δύο έγκαμοι με 30.000 και ένα. Εδώ επισερχόμεθα στις διαδικασίες των αδικιών που έχει γίνει και πάλι. Και αλλά δεν θα μπορούσε να μπει ένας άλλος τρόπος μέτρησης. Κοιτάξτε, νομίζω ότι όταν σας είπα ότι καλύπτουμε το 86% είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Ναι. Πάντα η συζήτηση αυτή δεν τελειώνει σε οποιοδήποτε μέτρο. Όταν μπαίνουν κριτήρια, το ίδιο θα μπορούσατε να μου πείτε σε λίγο και για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Mm-hmm. Θα μου πείτε γιατί αυτό το κριτήριο και δεν βάζατε ένα άλλο κριτήριο, δεν διευρύνατε τα κριτήρια. Mm-hmm. Αυτά ξεκινούν από το πόσους διαθέσιμους πόρους έχεις. Και όταν έχεις τους διαθέσιμους πόρους, τους κατανείμεις με όσο γίνεται μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα. Μάλιστα. Και αυτό πράγμα. Ένα κενό, κύριο Στεκούρα, σας παρακαλώ σε αυτό. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας ενδέχεται να φοροδιαφεύγει. Ενδέχεται να έχει πάρει κάποια επιδότηση λόγω της πανδημίας. Ενδέχεται να έχει αυξήσει τις καταθέσεις του, που λέμε 43 δισεκατομμύρια. Ποιοι έχουν καταθέσεις. Υπάρχει κάποιος περίπτωση να έχει αυξήσει τις καταθέσεις του και να παίρνει επίδομα και ένας μισθωτός που δεν έχει δει αύξηση φράγκο να περιμένει και να μην παίρνει τίποτα όταν οι τιμές αυξάνονται. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε ότι έχουμε αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες που ήδη υλοποιούνται για να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τη φοροδιαφυγή. Να μειώσουμε τη φοροδιαφυγή και σε κλάδους στους οποίους αναφέρατε. Σε κάθε περίπτωση, σε κρίσεις, κύριε Πλάτζο, όπως ήταν και η υγειονομική κρίση, πρέπει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να υλοποιήσουμε τις βέλτιστες πολιτικές. Προηγουμένως, με ρωτήσατε σε πόσες μέρες ήταν ανοιχτή η πλατφόρμα. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν μπορείς να σχεδιάσεις με ένα βάθος χρόνου πολιτικές, αλλά πρέπει κάθε φορά να είσαι έτοιμος, έγκαιρα και μεθοδικά, να υλοποιείς πολιτικές για να πηγαίνουν κατευθείαν στο πορτοφόλι του πολίτη, κάνουμε αυτό που μπορούμε με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία τα οποία έχουμε. Να πάμε σε μερικά ερωτήματα τηλεθεατών. Ρωτάνε κάποιοι επιχειρηματίες τι θα γίνει με ένα πρόβλημα που έχει προκύψει. Να ολοκληρώσουμε λίγο το προηγούμενο κομμάτι. Ποιο ότι είναι πρόδειλο ότι αν υπάρχει οικογενειακό εισόδημα μέχρι
30.000 και υπάρχουν δύο αυτοκίνητα στην οικογένεια, σε διαφορετικό όνομα παίρνουν την επιδότηση και τα και δύο αυτοκίνητα. Και ο σύζυγος και η σύζυγος. Αν υπάρχει και παιδί και με τρίτο αυτοκίνητο στο δικό του όνομα. Είναι προφανές ότι μιλάμε πάντα για το οικογενειακό εισόδημα. Άρα δεν υπάρχει όριο στα αυτοκίνητα. Είναι στο ποιον ανήκει το κάθε αυτοκίνητο. Άρα, το οικογενειακό εισόδημα. Με ξεχωριστά αυτοκίνητα και ξεχωριστά ονόματα το δικαιούνται ο καθένας. Αρκεί το οικογενειακό εισόδημα να είναι καθένας. Μόνο ένα αυτοκίνητο. Ναι. Και επιδοτείται όλα τα καύσιμα στο πρατήριο. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, όλη τύπη καυσίμου. Αλλάζω λίγο θέμα. Μας ρωτάνε επιχειρηματίες, λέει, για επιδόματα που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση παγίων δαπανών, επιδότηση ετόκων, πλην των επιστρεπταίων, φορολογούνται όλα αυτά σαν εισόδημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα τώρα, έτσι. Αν αυξάνεται το εισόδημα και φορολογείται, είναι πρόβλημα για αυτούς τους επιχειρηματίες. Τι θα γίνει με αυτό. Επιστρέψουν τώρα αυτά που πήραν μέσα στην κρίση. Με φόρο και εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό εννοούν. Θα μπορούσατε να διευρύνετε τον προβληματισμό σας και να μου πείτε γιατί δεν καταργείτε και την επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών. Όχι, παραπάει. Το καταλαβαίνετε. Αυτά τα λένε. Υπάρχουν όμως αιτήματα. Η πολιτική σας, δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε. Πολιτική σας αντίπαλη. Δεν έχουμε τη δυνατότητα. Αυτά μπορούμε να κάνουμε. Αυτά κάνουμε. Μάλιστα. Προχωράω. Α21 θα ξανανοίξει ερωτήματα. Γιατί ναι. Κάποιοι, ενώ δικαιούνται φέτος το επίδομα, μέχρι 13 Φεβρουαρίου δεν κάναν την αίτηση, έχουν περιθώριο να το κάνουν αργότερα. Άρα τι, θα αποκλειστούνε, ενώ θα το είναι δικαιούχοι κανονικά, αλλά δεν φαίνονται σήμερα στην πλατφόρμα. Να μπουν να κάνουν αίτηση. Θα το αξιολογήσουμε αυτό σε κυβερνητικό επίπεδο. Ωραία, άρα μένει σε εκκρεμότητα. Επίσης, κύριε Υπουργέ, πολλά μηνύματα για τα τέλη με το μήνα. Πάνω σε αυτό. Τι έχετε να πείτε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι και τον προηγούμενο μήνα που συναντηθήκαμε, το ίδιο ερώτημα είχε τεθεί. Άρα ισχύει τώρα αυτό, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ισχύει. Άρα μπορείτε κανονικά τέλη με το μήνα. Ναι. Ωραία. Θα πρέπει να ανοίξει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή κάναμε μια εισαγωγική κουβέντα αρκετά μεγάλη στο τι προβλέπετε και σε αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει και σας παρακολούθησα προσεκτικά και τη μέρα που κάνετε την ανακοίνωση των μέτρων και σας και τον κύριο Σκυλακάκη, που λέγατε για αυτό το θολό τοπίο. Αυτή τη στιγμή έχουμε άνοδο τιμών σχεδόν σε όλα τα είδη στο σούπερ μάρκετ, άνοδο τιμών και για τους επιχειρηματίες. Χθες φιλοξενήσαμε μια κυρία που έχει πρόβατα και μιλούσε για τις ζωοτροφές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε μια εικόνα πόσο θα διαρκέσει αυτή η άνοδος των τιμών και αν τελειώσει ο πόλεμος, αν αυτό θα σταματήσει. Και με Βαγάνη ουδής το γνώριζε. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις συζητήσεις που έγιναν στις αρχές της εβδομάδος, οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό, δηλαδή για το κόστος για το καλάθι της νοικοκυράς, πήγαν από το 2,2% για την Ευρώπη, που ήταν πριν από 3 μήνες, στο 3,4% πριν από 3 εβδομάδες και τώρα είναι πάνω από το 5%. Η εκτίμηση για το 2022 στην Ευρώπη. Όλες οι αποφάσεις για το αν θα υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία ή όχι το 2023 έχουν μετατεθεί για τον Μάιο. Γιατί τον Μάιο? Γιατί τότε εκτιμούμε ότι θα έχουμε ένα πιο καθαρό τοπίο για το που βρισκόμαστε. Άρα στο ερώτημά σας, πόσο θα κρατήσει, μέχρι πού θα φτάσει το κόστος, δεν μπορεί να σας απαντήσει κανείς σήμερα. Γι' αυτό και είπαμε δημόσια ότι βοηθάμε όσο μπορούμε, ενισχύουμε τη βοήθεια, δεν καλύπτει η βοήθεια το σύνολο του κόστους που επιβαρύνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός σήμερα, αλλά κρατάμε και εφόδια για το μέλλον, όταν λέω μέλλον για τους επόμενους μήνες, και γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κρίση, αλλά έχουμε και τις προτεραιότητες που σας ανέδειξα προηγουμένως, που πάλι είναι για την κοινωνία και τον πολίτη. Και άρα κρατάτε φόδια, μπορεί να σημαίνει και τον Μάιο, αν υπάρξει κάποια δημοσιονομική χαλάρωση για το 23, να ανοίξει χώρος και για το 22. Για κάτι με δημοσιονομική υπευθυνότητα, έρχομαι στην λέξη την οποία χρησιμοποιήσατε προηγουμένως, υπευθυνότητα. Όποιος δημοσιονομικός χώρος δημιουργείται και φέτος, αυτομάτως αποδίδεται στην κοινωνία. Δεν έχουμε λόγο να έχουμε καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε αυτή την κρίση. Έχουμε λόγο να βοηθήσουμε την κοινωνία όσο όμως μπορούμε. Σε ό,τι αφορά τον κατώτατο, κύριε Υπουργέ, προχωράτε κανονικά το Μάιο? Κανονικότατα. Το ποσοστό της αύξησης μπορούμε να το προσδιορίσουμε? Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι εισήγηση του Υπουργού Εργασίας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μπορεί να καλύπτει τον πληθωρισμό. Να προσθέσω. Και πλάτσο θα τα δούμε τότε. Μάλιστα. Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι είναι ρευστά όλα, είναι ανοιχτά όλα, συμβολή, και βέβαια με ένα πόλεμο σε εξέλιξη. Η συμβολή του Υπουργείου Οικονομικών
είναι στο να δημιουργεί τις προϋποθέσεις μαζί με όλα τα μέλη της κυβέρνησης, έτσι ώστε να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Δηλαδή να υπάρχει ψηλή και διατηρήσιμη μεγέθυνση. Mm-hmm. Και θέλω να σας πω ότι η κρίση με τα σημερινά δεδομένα πλήττει, αλλά δεν εκτρέπει την οικονομία μας, θολώνει σημαντικά την εικόνα και τις προοπτικές της χώρας, αλλά δεν την καταστρέφει, ούτε δημιουργεί μη αντιστρεπτές καταστάσεις και εικόνες και προοπτικές οι οποίες οφείλονται στις θυσίες και τους σκόπους της κοινωνίας, στη σκληρή δουλειά πολιτών και πολιτείας. Το καταλαβαίνουμε και μόνο που ακόμα μιλάμε για ανάπτυξη, έτσι, δεν έχουμε, για επιβράτηση οικονομική δηλαδή, και όχι, αλλά στο συν. Είναι μια επιτυχία για μια χώρα που ήταν όλα έφραστα και παραμένουν. Στο σημερινό σενάριο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, μιλάμε για σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το ίδιο ισχύει για την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει αν κάτι ακόμη ο Κωστής. Ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα να προσθέσω εγώ μια-δυο σκέψεις, αφού ολοκλήρωσα τα ερωτήματά σας. Κοιτάξτε, επειδή είπατε προηγουμένως για τις επιχειρήσεις, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, θέλω να τονίσω ότι αυξάνει η επιδότηση στις επιχειρήσεις, διπλασιάζεται. Mm-hmm. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι, επειδή ξέρω ότι και εσείς έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες, ότι επιδοτούμε ακόμα περισσότερο τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όχι μόνο διπλασιάζεται η επιδότηση, αλλά προσθέτουμε και επιπλέον επιδότηση, όπως είναι τα τοπία, όπως είναι η εστίαση, όπως είναι τα ψηλικά, όπως είναι τα κομμωτήρια. Mm-hmm. Εκεί προσπαθούμε και με αναδρομικότητα από τον Ιανουάριο να καλύψουμε το 80% της τρίτας αναπροσαρμογής. Και μακάρι να τους βοηθήσει, κύριε Υπουργέ, αυτή δεύτερη η παρέμβαση, παρατήρηση, διότι σε συνδέσεις έτοιμα που έχουμε κάνει εκφράζουν φωνή αγωνίας, διατυπώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να σας πω ότι χθες είχα μια περιοδία στη Μαγνησία. Ναι. Βρέθηκα με κόσμο της εστίασης, μπήκα σε αετοπείο και οι πολίτες αρχίζουν και αισθάνονται μια μεγαλύτερη βοήθεια της πολιτείας τώρα, που δεν την έχουν δει ακόμα, τα μέτρα ανακοινώθηκαν προχθές, στο ενεργειακό κόστος. Ναι. Εμείς είχαμε χθες το παραδείγμα της σύνδεσης, ζητώ συγγνώμη, με την Κρήτη, και ο άνθρωπος που βγήκε, ο Φούρνας, ήταν σε απόγνωση. Μας έδειχνε τους λογαριασμούς, ήταν τεράστια τα τεράστια. Νομίζω ότι δεν διαφωνούμε σε σχέση με αυτό που σας είπε ο συμπατριώτης μας. Εξέφρασε την αγωνία του για αυτό που βλέπει σήμερα. Εκφράζω την ρεαλιστική μου αισιοδοξία ότι αυτό που θα δει σε λίγες ημέρες, σε λίγες εβδομάδες θα είναι πολύ καλύτερο, γιατί τώρα αποφασίσαμε. Ναι, ναι. Και γιατί αποφασίσαμε τώρα, γιατί τώρα βρέθηκε ο χώρος. Για τους προηγούμενους μήνες. Θα είναι ένα λογαριασμό, θα έχει μέσα και την πίεση. Επίσης, πολύ σωστά, ανάσες δίνουμε. Σημαντικές ανάσες, αφού δεν μπορεί να καλύψει κανένα κράτος μέλος, όπως σας είπα, όλο το κόστος. Επίσης, ακούσαμε την αγωνία γονέων για τους φοιτητές. Ερχόμαστε συνεπώς σε πείτε συνεργασία αυτό. Μας με την ΑΔΕ. Μας ρωτάνε και πολλοί γονείς γι' αυτό. Τι θα δοθεί. Και τι θα κάνουμε. Σε συνεργασία με την ΑΔΕ, στις νέες φορολογικές δηλώσεις, θα υπάρχει πεδίο για τη συμπλήρωση αριθμού παροχής φοιτητικής κατοικίας και με αναδρομικότητα από τον Ιανουάριο θα υπάρχει σχετική βοήθεια. Μάλιστα. Άρα ακούσαμε του παιδιού που σπουδάζει εκτός κατοικίας. Ακούσαμε συνεπώς αυτή την αγωνία της κοινωνίας και ήρθαμε να βοηθήσουμε. Ερχόμαστε και δίνουμε αυτό που προσπαθούσατε να μάθετε από τα χείλη τα δικά μας του Υπουργείου Οικονομικών, μια βοήθεια στην κοινωνία μέσα από τα επιδόματα σε χαμηλοσυνταξιούχους, σε ΑΜΕΑ. Αυτά μπορούμε να δώσουμε. Αυτά τα 200 ευρώ, κύριε Υπουργέ, θα δοθούν πριν από το Πάσχα. Έχουμε το Πάσχα ημερομηνία, περίπου. Δεν έχω τώρα την ημερομηνία. Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα μας είναι να νομοθετήσουμε. Ναι. Να νομοθετήσουμε για να μπορέσουμε μετά να υλοποιήσουμε με βάση το θεσμικό πλαίσιο όλα αυτά τα μέτρα. Άρα έχουμε και σας προσθέτω δράσεις, πρωτοβουλίες, πολιτικές, τις οποίες υλοποιούμε, που αν τις αθροίσετε, δείχνουν ότι υπάρχει ένα συνεκτικό σχέδιο να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τον πολίτη. Γιατί μακάρι ο πολίτης να φτάσουν εκεί που πρέπει και να δοθούν αυτές οι ανάσες. Για παράδειγμα, πριν χαμηλώσουν δισεκατομμύρια, κύριε Υπουργέ, συμφωνούμε στους αριθμούς. Θα φτάσουμε εκεί. Αλλά όταν υπάρχει μια χρέωση νοικοκυριών, όταν ο λογαριασμός δεν ξέρω αν θα πληρώσει το ρεύμα, φοβάστε, ανησυχείτε για τη συνέπεια και τη συνέχεια των πληρωμών. Σε κάθε κρίση πάντα υπάρχει ο κίνδυνος αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Δεν υπάρχει κρίση παγκοσμίως που να μην υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ποια είναι η ευθύνη της πολιτείας να ελαχιστοποιήσει αυτούς τους κινδύνους. Και απλά το θυμάμαι ακριβώς. Τον ίδιο εύλογο προβληματισμό σας, την αγωνία σας στην υγειονομική κρίση.
Λουκέτα, διόγκωση της ανεργίας, αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Κοινωνία και πολιτεία τα καταφέραμε και θα τα ξανακαταφέρουμε. Ας ευχηθούμε να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος. Κυρία Μαυραγάνη, και απλά προσπάθησα να μην μιλήσω μόνο για τους μεγάλους αριθμούς. Δίνουμε 1,1 δις, το άθροισμα είναι 3,7 δις. Μάλιστα. Προσπάθησα να έρθω στο επίπεδο της οικογένειας. Αλλά τον Μάρτιο τελειώνει το πρόγραμμα συνεργασία, κύριε Υπουργέ, και κάποιος κόσμος μάλλον θα βρεθεί χωρίς δουλειά. Εκτός να πάρει κάποια παράταση. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά ουσιαστικά μας προσθέτεται δημοσιονομικό κόστος. Κύριε Μαυραγάνη, όσες φορές συζητάμε σε κρίσεις, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα? Γιατί δεν έχουμε βεβαιότητες. Ναι. Έχουμε αβεβαιότητες. Είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει ανάγκη από ενίσχυση. Υπάρχει μια οικονομία λαβωμένη από όλα αυτά που έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια και αντιλαμβανόμαστε αυτή την ισορροπία που καλείται να... Να σας πω όμως κάτι. Δεν θριαμβολογώ, αλλά να αποτυπώσουμε και λίγο τη μεγάλη εικόνα. Είπατε για λαβωμένη οικονομία. Η οικονομία ανέκαμψε 8,3% το 2021. Η τζίρι των επιχειρήσεων το 2021 ήταν 15 δις πάνω από το 19. Άνοιξαν πολλές επιχειρήσεις, μειώθηκε η ανεργία 4 ποσοστιαίες μονάδες, αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη μέχρι το Σεπτέμβριο κατά 3,5 δις από το 19, κύριε Μαυραγάνη. Μετά βεβαίως ορκανίζεται το διαθέσιμο εισόδημα σημαντικά λόγω της ακρίβειας. Πολύ, οι καταθέσεις είναι αυξημένες κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 55% από τα νοικοκυριά. Απλώς δεν είναι για όλους. Η μεγάλη εικόνα. Πολλοί είχαν τη δυνατότητα να κάνουν αυτές τις καταθέσεις. Πολλοί δεν τις είχαν και τώρα δυσκολεύονται. Το 55% σας είπα νοικοκυριά. Το 55% της αύξησης των καταθέσεων νοικοκυριά. Να το πω διαφορετικά. Επειδή έχω πρόχειρο τον αριθμό. Χθες μου πήγα στη Μαγνησία, κοίταγα τα στοιχεία. Στη Μαγνησία οι καταθέσεις είναι 2,1 δις. Από το καλοκαίρι του 19, στη Μαγνησία, για να μην λέμε για όλη την Ελλάδα, είναι αυξημένα κατά 370 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή, οι καταθέσεις των πολιτών στον νομό Μαγνησίας, 370 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να βγαίνουν 5-6 χιλιάρι, καλά δεν έχουν πάρει όλοι. Κατά κεφαλή βγαίνουν 5-6 χιλιάρι. Ελάτε, παρακαλώ, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Εγώ δεν έκανα διαίρεση στο σύνολο της κοινωνίας, αλλά η Μαγνησία δεν είναι και ένας νομός που έχει, να το πω πολύ λαϊκά, μόνο πλούσιους. Όχι, και εργατοπολί, ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Άρα, η μεγάλη εικόνα ήταν και είναι, παραμένει αισιόδοξη. Οι προοπτικές θετικές θολώνουν σημαντικά. Ακούμε την κοινωνία, φουγκραζόμαστε την κοινωνία, ερχόμαστε να βοηθήσουμε και θα συνεχίσουμε να βοηθάμε όσο μπορούμε, αλλά απαιτούνται και ευρωπαϊκές λύσεις. Μάλιστα. Απαιτούνται λύσεις στην κατεύθυνση ουσιαστικά περιορισμού αυτού του αυξημένου κόστους, αυτού του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μακάρι να δοθούν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταϊκούρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Για την υπερχρέωση πρέπει να βρεθεί μια λύση πάντως. Είναι τεράστια τα προβλήματα. Θέσαμε στον Υπουργό πολλές από τις ερωτήσεις που στείλε και ο κόσμος. Σαφώς υπάρχουν κάποιες περιοχές που έχουν αύξηση στις καταθέσεις. Έχεις κάνει και εσύ σχετικό θέμα, Κωστή. Αλλά υπάρχει στις ίδιες περιοχές και πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν έχει ούτε τα βασικά. Δεν είναι ότι βάζεις το ποσό και το διαιρείσμα τους κατοίκους και έχουν όλη μια άνεση. Ακριβώς. Καταλαβαίνω και αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι μιλάμε για μια οικονομία η οποία πιέστηκε στην πανδημία, πιέστηκε στα μνημόνια. Και αυτή τη στιγμή, με έναν πόλεμο που δημιουργεί αβεβαιότητες, πρέπει να κάνεις και ένα κουμάντο για την αυριανή ημέρα. Όμως, την ίδια στιγμή, υπάρχουν σε μια ισορροπία και τα boys που είμαστε. Δεν αυξήσουν τον εαυτό τους. Υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν. Θες να πάμε στην κοινωνία, να δεις τι λέει. Στις καταθέσεις παίρνουν και επιδόματα. Πάμε στην κοινωνία.